Σε έχω εκπαιδεύσει πάρα πολύ καλά. Μια χαρά! Μια χαρά! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, εμείς το απολαύσαμε. Ήτανε και η τελευταία μας, τα δώσαμε όλα. Είμαστε πιο χαλαροί, κάναμε λίγο κάτι λάθος στο χορό, αλλά δεν έχει σημασία. Και μια και λέω και χορό, σε όλες τις παραστάσεις που κάναμε μέχρι τώρα, ποτέ δεν ευχαρίστησα τον Κώστα, το Θεογνώστου, που είναι ο χορογράφος μας. Είναι άμπαλα τα παιδιά, ο Κώστας έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο το Ράγιο, πού είσαι. Ο Χρήστος ο Ράγιος και σε αυτή την παράσταση έβαψε τα τέσσερα κορίτσια και έβαλε μια πούδρα σε μένα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά αυτό το διήμερο που κάνουμε παράσταση χωρίς το κεφάλι. Ο Γιάννης λείπει. Είναι λίγο περίεργα γιατί πέσαν λίγο παραπάνω πράγματα στο κεφάλι μας. Ήμασταν συνηθισμένοι λίγο κάποια πράγματα να τα οργανώνει αυτός. Λίγο μας ήρθε ένας ντουβρουτζάς. Τέλος πάντων, να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη για όλα όσα κάνει. Να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τον Αντώνη τον Τζαλικίδη και τον Γιώργο τον Καπαγιάρογλου στα φώτα και στο Νίκο. Τον Νίκο τον Αλπατάκη που έκανε τα σκηνικά, η σκηνογραφία είναι του Γιάννη, τα σκηνικά όλα τα έχει κάνει ο Νίκος με βοηθούς που τους βρίζει, δεν φαντάζεστε, δεν περνάνε καλά τα παιδιά. Πείτε μου ποιον άλλο ξεχνάω. Να ευχαριστήσω την Ειρήνη, να ευχαριστήσω. Είχαμε μία προσθήκη. Ο Χρήστος. Ο Χρήστος κλήθηκε να καλύψει το ρόλο του Χρήστου του Ασβεστά. Είχε το ρόλο, το σενάριο, 1,5 περίπου μήνα μόνο. Τα κατάφερε πάρα πολύ καλά κατά την άποψή μου. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε στην ομάδα. Νομίζω θα μείνει κιόλας. Έτσι λέει, μας απειλεί. Λοιπόν, δεν ξέχασα κανέναν αυτή τη φορά. Χρήστο, θα μείνεις. Τελείωσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και σήμερα. Θα σε ευχαριστούμε. Α, λίγο, ένα μόνο πράγμα. Εχθές είχαμε τη χαρά, αποφασίσαμε ότι η δωρεά θα γίνει για τους πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία. Εχθές είχαμε τη χαρά, είχαμε τον άνθρωπο που βρήκαμε, επιλέξαμε μέσα από έρευνα που κάναμε. Υπάρχει ένας σύλλογος, Ελπίδα λέγεται, κάνει εθελοντισμό. Είναι από τα Γρεβενά και αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται στη Θεσσαλία, στη Λάρισα και στις γύρω περιοχές. Ήταν χθες ο άνθρωπος μαζί μας. Εκεί θα δοθούν τα χρήματα, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Μέσα από τα Γιάννητσα, μέσα από τα Γρεβενά, θα βοηθήσουμε τη Θεσσαλία. Όλοι εσείς βοηθήσατε σήμερα για να πάει ένα ποσό στη Θεσσαλία στους ανθρώπους που δεν έχουν τα απαραίτητα, όπως μας είπε χθες ο Γιώργος. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ξαναερχόμαστε με κάτι καινούριο. Σας ευχαριστούμε.